Αυτό είναι ένα μεγάλο έγκλημα, κακούργημα θα έλεγα, αν καταφέρει τελικά η κυβέρνηση να πουληθούν οι μονάδες στη Μεγαλόπολη. Αλλά πιστεύουμε ότι η τελευταία στιγμή θα καταλάβει το λάθος που πάει να κάνει και θα ανακαλέσει. Θα κρυφεί το ρεύμα, θα είναι κακό για τους εργαζόμενους, για τους πολίτες, ποια είναι η άποψή σας? Όχι μόνο κακό για τους εργαζόμενους, θα είναι γενικότερα κακό για την τοπική κοινωνία, αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα. Η Μεγαλόπολη έχει προσφέρει πάρα πολλά και στην εθνική οικονομία και στην τοπική κοινωνία και παντού. Παρ' όλα αυτά λέγονται μονάδες της Μεγαλόπολης και όχι από το Κοζάνης. Πιστεύω ότι και αυτό ήταν προμελετημένο. Βέβαια δεν φταίει μόνο η σημερινή κυβέρνηση, φταίνε και οι προηγούμενες. Φταίει και η τοπική αυτοδιοίκηση διαχρονικά, γιατί έχει κάνει και αυτή τα λάθη της. Και όπως είπα και στην αρχή, πιστεύω ότι στο τέλος ίσως καταλάβει η κυβέρνηση το μεγάλο λάθος που πάει να γίνει και να ανακαλέσει. Το μόνο όπλο που έχουμε. Πιστεύουμε ότι θα ακουστεί η φωνή μας και μπορεί κάτι να γίνει. Θεωρείτε ότι έπρεπε να έχουν ξεκινήσει νωρίτερα οι αντιδράσεις? Θα έπρεπε. Έχουμε καθυστερήσει αυτό το κομμάτι. Θα πλήξει. Βέβαια δεν έχει βοηθήσει και πάρα πολύ. Θα πούμε το λιγνητόσημο το έπαιρνε η περιφέρεια. Αλλά πιστεύω ότι είναι 50-50 οι απόψεις. Τις διαμαρτυρίες τώρα που γίνονται είναι αργά, πιστεύω, αφού έχει ήδη πουληθεί. Έπρεπε λίγο νωρίτερα. Θεωρώ ότι κάθε αλληλεγγύη έχει και τα θετικά της και έχει τα αρνητικά της. Ελπίζω να είναι για καλό. Θεωρείτε ότι θα κρυβίνει το ρεύμα που είναι δημόσιο αγαθό? Εννοείται ότι θα κρυβίνει το ρεύμα και θα αλλάξουν πολλά πράγματα και στο εργασιακό καθεστώς. Όχι μόνο στις αποδοχές, αλλά και στο ασφαλιστικό και σε όλα. Θα γίνουν αλλαγές σίγουρα αισθητές και στην τοπική κοινωνία, πιστεύω. Πιστεύετε ότι είναι μνημονιακή επιταγή? Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα είναι μνημονιακή επιταγή, αλλά και η κυβέρνηση αναγκαστικά θα ακολουθήσει και τη ρότα της Ευρώπης και τα μνημόνια αναγκαστικά. Όποια κυβέρνηση και αν ήταν θα το έκανε αυτό. Δεν είναι της παρούσας κυβέρνησης, θεωρώ, απέτηση η καινοτομία, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση που θα έχει και κόστος και για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση προχωρά στην πώληση λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ και ειδικότερα τις μονάδες 3η και 4η στη Μεγαλόπολη και τη μονάδα Μελίτη 1 και την άδεια κατασκευής της Μελίτη 2 στη Φλόρινα. Για τη Μεγαλόπολη και τη Φλόρινα η πώληση σε ιδιωτικά συμφέροντα των ορυχείων και των μονάδων της ΔΕΗ αποτελεί εγκληματική ενέργεια που θα οδηγήσει σε μαρασμό και ερημοποίηση των περιοχών αυτών, τονίζουν τα συνδικάτα. Η ιδιωτικοποίηση επηρεάζει και τους καταναλωτές αφού ενδέχεται να γίνουν υψηλές αυξήσεις στο κόστος του ρεύματος, ενώ άγνωστα είναι τα κριτήρια με τα οποία θα επιλεγούν οι εργαζόμενοι που θα μεταφερθούν στις ιδιωτικές μονάδες και θα διαχωριστούν από εκείνους που θα παραμείνουν στη ΔΕΗ. Μία πιθανή κατάρρευση της ΔΕΗ θα έχει άμεσο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς θα έχει ολέθριες επιπτώσεις στον παραγωγικό ιστό της χώρας, στη βιομηχανία, στον τουρισμό, στον αγροτικό τομέα, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά, στους αδύναμους και ανήμπορους. Είναι κακό για τη Μεγαλόπολη, θεωρώ. Γιατί είναι ο πυρήνας της ΔΕΗ. Όταν λέμε ΔΕΗ, ίσως Μεγαλόπολη στο μυαλό μας. Τώρα το Κοζάνη και τα λοιπά είναι πολύ μακριά από την Πελοπόννησο, όπως το κάτω-κάτω η Πελοπόννησο είναι απομονωμένη ούτως ή άλλως και δεν έχει ούτε θέσεις εργασίας για τους νέους και προοπτικές γενικότερα να κρατήσει τον κόσμο της. Τώρα πλέον είναι αργά για να αλλάξει κάτι, εντάξει, ό,τι είναι να γίνει ας γίνει, αλλά είναι άδικος κόπος. Δεν υπάρχει ελπίδα πλέον ότι να γίνει η χείλη. Να αντιδράσουν νωρίτερα, θεωρείτε? Ναι, πολύ νωρίτερα. 2 χρόνια πριν, 3. Να υπάρχουν υποδομές για το τι θέλουν να γίνουν. Για τον τόπο τους, για τη ΔΕΗ, για τη μονάδα τους. Να κοιτάμε και το μέλλον, όχι μόνο δουλεύουμε σήμερα, παίρνουμε τα χρήματα, εντάξει αυτό είναι. Να κοιτάμε γενικότερα για το μέλλον, για την ανάπτυξη. Που αυτό γίνεται πολύ πριν. Τώρα είναι δεδομένα όλα. Δεν αλλάζει κάτι. Ωραία. Σίγουρα ότι
Ρεβαθιστή, γιατί όλη η Μεγαλόπολη βασίζεται στη ΔΕΗ, όπως και η Τρίπολη, η Καλαμάτα και Ποταγύρο, Φιλιά, βασίζεται στη ΔΕΗ. Τώρα σίγουρα καταστροφή, δεν είναι υπάρχει. Οι ανθρώπους που έχουν βασιστεί στη ΔΕΗ, σίγουρα υπάρχει πλεονασμός. Θεωρείτε ότι θα ακριβήνει το ρεύμα με την πώληση της ΔΕΗ? Αν ακριβήνει, όχι, εντάξει, αυτό το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα αν υπάρχει κάποιος ιδιώτης, θα υπάρχει αύξηση. Τώρα πώς δεν γνωρίζουμε. Σημαίνει φτώχεια. Φτώχεια για τον τόπο μας. Αυτό σημαίνει. Φτώχεια, ανεργία, υποβαθμίζεται και τελειώνει πια η πόλη. Πιστεύω, έτσι πιστεύω. Θα κρυβίνει δηλαδή ο λογαριασμός. Βεβαίως. Πιστεύω ότι θα κρυβίνει με αυτόν τον τρόπο που θα την... Πολλούνται στην μονάδα της ΔΕΗ Μεγαλόπουλης και της Μελίτης. Θεωρείται ότι δεν κινητοποιήθηκε η περιοχή άμεσα ώστε να αποτραπεί? Δεν παίζει ρόλο αυτό η κινητοποίηση. Άλλωστε, όπως ξέρετε, έχουν πουληθεί και άλλες υπηρεσίες κρατικές. Οπότε, τότε έχουν πουληθεί. Όλα πουλήθηκαν στην Ελλάδα. Και πόσο μάλλον Μεγαλόπολη, Φλόριδα και όπου υπάρχει εργοστάσιο ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς είναι η ζωή μας εδώ. Αν θα φύγει η ΔΕΗ, τελείωσε. Όλα τα παιδιά τι θα γίνουν? Όλοι οι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι. Πού θα πάνε, τι θα κάνουν? Τα νέα παιδιά μας φεύγουν. Είναι αμαρτία. Δεν το καταλαβαίνουν μεγάλοι. Τι θα κάνουν? Πιστεύετε δηλαδή ότι θα υπάρξουν απολύσεις και θα μειωθεί βέβαια θα υπάρχουν. Βέβαια θα υπάρχουν. Παντού υπάρχουν. Και δεν θα υπάρχουν στη ΔΕΗ. Όταν την πάρει ο ιδιώτης, θα βάλει και αυτούς που θέλει και με το ποσό που θέλει, με 300 και με 400 ευρώ. Μα δεν είναι ωραίο πράγμα. Εμείς έχουμε φάει εδώ όλο το, όλη την κάπνα, όλο το, το καυσαέριο. Έχουν αρρωστήσει όλοι οι άντρες μας. Και είναι αμαρτία αυτό να γίνει. Πιστεύετε ότι με τις διαμαρτυρίες που γίνονται όπως αυτή τώρα μπορεί να αλλάξει κάτι? Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει, γιατί τα έχουν όλα συμφωνημένα. Απλώς μας κοροϊδεύουν. Αυτό είναι. Μία κοροϊδία είναι. Αλλά να σκεφτούν τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Εμείς όλοι έχουμε βγάλει καρκίνο. Όλοι οι άντρες έχουν φύγει 50 χρονών και 45. Τι γίνεται?